Κύριε Παπαναστάση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, για πολλωστή φορά κατατίθεται ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση για το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Είναι μια νοσοκομιακή μονάδα που αντί να προσφέρει σε 200.000 άτομα τόσους εξυπηρετεί μία ασφάλεια, αν θέλετε, όταν δοκιμάζονται σε σχέση με την υγεία τους, έχει οδηγήσει όλο αυτόν τον κόσμο σε μία απόγνωση. Και η απόγνωση αυτή είναι ακόμα πιο έντονη, γιατί η δυσλειτουργία αφορά όλο το νοσοκομείο, αλλά ιδιαίτερα εξειδικεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Η μονάδα αυτή, μετά από ένα μακροχρόνιο λουκέτο, είναι η γνωστή μονάδα του θανάτου. Όποιος έμπαινε μέσα ζωντανός, δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναβγεί έτσι. Έβγαινε πεθαμένος. Είναι γνωστή η ιστορία της, αυτής της μονάδας. Μετά από μακροχρόνιο λουκέτο, επαναλειτουργήσε τον Ιανουάριο του 2023. Τότε στο τμήμα υπηρετούσαν 3 γιατροί, η διευθύντρια, 2 εντατικολόγοι και 1 παθολόγος. Οι νοσοκομιακοί γιατροί του νομού ζήτησαν τότε να προκηρυχθούν άμεσα οι 2 κενές οργανικές θέσεις εντατικολόγων προκειμένου να λειτουργήσει το τμήμα και φυσικά να πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Ζητήθηκε επίσης να ενισχυθεί με νοσηλευτικό προσωπικό. Τίποτε από αυτά που ζήτησαν δεν ικανοποιήθηκαν και όμως λειτουργούσε. Μέχρι τα τέλη του Ιούλη του περασμένου, που η διευθύντρια της ΜΕΘ, η κυρία Μιχαηλίδου, μια πραγματικά αξιέπαινη επιστήμονας, αναγκάστηκε ή να το πούμε ομά, οθήθηκε σε παρέτηση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να πάψει εκ νέου η λειτουργία αυτής της μονάδας. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για μια ακόμη φορά απέτησε να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η μονάδα να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια. Η έκτη ΥΠΕ, η ΥΠΕ που έχει την Δυτική Ελλάδα και ο διοικητής του νοσοκομείου, δίνανε υποσχέσεις για κάλυψη καινών θέσεων. Τίποτε από αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει καλυφθεί. Πέρασαν 4 μήνες. Αρχές του Σεπτέμβρη εσείς, κύριε Θεμιστοκλέους, από το βήμα της Βουλής, εκφράσατε τη δέσμευση ότι αυτή η μονάδα εντατικής του Αγρινίου θα συνεχίσει να λειτουργεί, βούληση της κυβέρνησης είναι ενίσχυση κτλ. Τότε οι γιατροί κατέθεσαν επίσημο ερώτημα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου προκειμένου να τους πει ποιες θα ήταν οι ενέργειές της για την επαναλειτουργία της ΜΕΘ. Καμία απάντηση. Οι ίδιοι γιατροί με ευθύνη που τους τιμάει έχουν ζητήσει κατ' επανάληψη να ενισχυθεί με νοσηλευτικό προσωπικό η ΜΕΘ και να χορηγηθεί άμεσα ο εξοπλισμός για να ξαναπάρει μπροστά. Οι γιατροί επίσης κατέθεσαν επίσημο ερώτημα στη διοίκηση του νοσοκομείου προκειμένου να τους πει ποιες θα ήταν ακριβώς οι ενέργειές της για να επαναλειτουργήσει η ΜΕΘ. Καμία ξανά απάντηση. Αντί όλων αυτών, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αντί όλων αυτών, χωρίς ενημέρωση, χωρίς πλάνο, χωρίς χρονοδιάγραμμα, τον Οκτώβρη που μας πέρασε, στα πλαίσια της εργασίας και της εφημερίας των γιατρών, τους γίνεται γνωστό ότι επαναλειτουργεί η ΜΕΘ. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Συνεχίζω στην δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Καλώς. Όπου θα θέσω κύριε και το Υπουργέ. Ερώτημα στον κύριο Υπουργό. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Περιμένοντας να θέσετε και το ερώτημα, να σας πω ότι η ΜΕΘ του Αγρινίου, το Σεπτέμβριο μου κάνα την ερώτηση και δεσμεύτηκα, δεν έκλεισε. Δεν έκλεισε. Για να το βάζουμε σε μια σειρά, γιατί έξω αν θα διαμορφώσει διαφορετικά το ερώτημα στην ερώτησή σας, η ΜΕΘ δεν έκλεισε. Πέρα από την κλασική προγραμματισμένη 15ήμερη που κλείνουν όλες οι μονάδες για απολύμανση και καθαρισμό, υπήρξε μετά την παρέτηση μετακίνηση άλλων γιατρών και η ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγρινίου παρέμεινε ανοιχτή. Κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι η μεζούρα της κυβέρνησης στο αν είναι κλειστή ή όχι μία μονάδα είναι διαφορετική από τη μεζούρα που κρατάει ο γιατρός που υπηρετεί εκεί και από την αγωνία του κόσμου. Σήμερα λοιπόν, για να συνεχίσω, στη μονάδα υπηρετούν 2 γιατροί εντατικολόγοι που υπερηφημερεύουν. Το γνωρίζετε πολύ καλά, ιδιαίτερα εσείς, αν δεν κάνω λάθος, έχετε και ιδιαίτερο πτυχίο στη διαχείριση μονάδων υγείας, τα λέω καλά.
Οι εφημερίες περίπου υπερεφημερεύουν και θα συμπληρώνονται οι εφημερίες 10 ημερών με αντίστοιχους εντατικολόγους των ΜΕΘ, των νοσοκομείων των Ιωαννίνων, με τι, με εντέλεσθε από τον διοικητή της ΕΚΤΗΣ, είπε. Όλα πάνε καλά μέχρι εδώ. Εντέλεσθε. Γίνεται πλέον φανερό ότι πίσω από την εκφρασμένη βούληση της κυβέρνησης για συνέχιση της λειτουργίας της ΜΕΘ και την ενίσχυσή της, κρύβεται η απαράδεκτη μεθοδολογία, χρησιμοποιούμε το χαρακτηρισμό με πλήρη γνώμη, η απαράδεκτη λειτουργία, μεθοδολογία των μετακινήσεων με αυταρχικά και αντιεπιστημονικά εντέλεσθε των γιατρών εντατικολόγων από τα Ιωάννινα. Όλα καλά. Δηλαδή, αντί να λύσει η κυβέρνηση προβλήματα, δημιουργεί με την πολιτική της κι άλλα από πάνω. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως το πάτε, ακόμη και με τη λειτουργία της ΜΕΘ, με απόλυτα αντιεπιστημονικές μεθοδολογίες και πρακτικές, θύματα θα είναι και οι νοσηλευόμενοι στη ΜΕΘ, αλλά και οι γιατροί που θα τους νοσηλεύουν. Δύο στο ταμπλό. Κερδισμένοι φυσικά θα είναι οι επιχειρηματίες του κλάδου της υγείας που η πολιτική σας πρημοδοτεί ασμένος σε βάρος της υγείας και της τσέπης του λαού. Αν το αμφισβητείτε, κάντε μία έρευνα, έχετε τους μηχανισμούς να δείτε πόσοι απευθύνονται στο νοσοκομείο του Αγρινίου και πόσοι δανείζονται για να αγοράσουν ζωή. Είναι ντροπή πια. Κύριε Βουλευτά, με επιβεβαιώσατε ότι έστω και με δυσκολία, έστω και με τη δυσκολία των μετακινήσεων, η ΜΕΘ δεν έχει κλείσει. Αυτό που σας έχω πει, γίνονται μετακινήσεις, το είπατε κι εσείς, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Μετακινούμε γιατρούς, γιατί υπήρξε η ευνίδια απαραίτηση της γιατρούς. Ξαναπάντησα δύο φορές ερώτηση εδώ στο Κοινοβούλιο σχετικά με την παρέτηση. Δεσμεύτηκα τότε, το είπατε πάρα πολύ σωστά, ότι η ΜΕΘ δεν θα κλείσει, η ΜΕΘ δεν έκλεισε και δεσμεύτηκα και το ανακοινώνω αυτή τη στιγμή ότι θα προκηρυχθούν άμεσα θέσεις για την μονάδα, οι οποίες θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Όπως έχω πει μέσα στις επόμενες 60 μέρες, όταν είχα απαντήσει τον Σεπτέμβριο, η δέσμευση μου ισχύει και την επόμενη εβδομάδα θα προκηρυχθούν και οι συγκεκριμένες, πέρα από αυτές που είναι ήδη σε προκήρυξη για το νοσοκομείο Αγρινίου, θα προκηρυχθούν και οι δύο θέσεις για την μονάδα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η ευνίδια απαραίτηση. Και είναι άμεση η αντίδρασή μας. Και καμία. Τα έχουμε πει, απλώς μάλλον εσείς δεν θα τα έχουν μεταφέρει σωστά. Απλώς σας το λέω. Και για να κλείσω, θα ξαναπώ ότι ειδικά για το νοσοκομείο Αγρινίου έχει ενισχυθεί τα τελευταία 4 χρόνια με 16 άτομα επιπρόσθετα νοσηλευτικό προσωπικό και 75 άτομα λοιπόν προσωπικό. Άρα όταν λέτε για ιδιωτικοποίηση οτιδήποτε άλλο, ας δείτε λίγο περισσότερο τα στοιχεία. Θα λέω ακόμη και τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Έχει αύξηση ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου από τα 9 εκατομμύρια στα 10,5. Όλα αυτά δεν δείχνουν την κατεύθυνση η οποία λέτε εσείς για την ιδιωτικοποίηση. Και επειδή ξαναείπατε για τη δέσμευσή μου, δεσμεύομαι και θα το δείτε την επόμενη εβδομάδα, θα είναι η προκήρυξη των δύο θέσεων για τη ΜΕΘ.